όπως έχουμε πει από ψευδάδι, τα συγχαρητήρια πρώτα ανοίγουν στους ποδοσφαιριστές που κατάθεσαν ψυχή στο προπονητικό team και οπωσδήποτε στο συγκλονιστικό κόσμο του ΑΠΟΕΛ που ξέρεις πραγματικά μας συγκίνησε. Ήταν πραγματικά ο πρώτος παίκτης της ομάδας, γιατί με τη βοήθειά τους έσπρωξαν τους ποδοσφαιριστές να εμφανιστούν με αυτό το πάθος, με αυτή την αγωνιστική πειθαρχία και να πάρουν αυτό το αποτέλεσμα που όσπου περνάει η ώρα καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο άθλο έχουμε κάνει για την Κύπρο. Κύριε Πετρίδη, θα αρχίσω από αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Ο ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα που έχει βάλει στοίχημα να ξεπερνάει κάθε φορά τον εαυτό της, να δοκιμάζει τα όρια της και να τα ξεπερνά. Εντάξει, ο ΑΠΟΕΛ έχει πλέον καθιερωθεί για τα καλά στους ευρωπαϊκούς χώρους, αναγνωρίζεται και από τους αντιπάλους. Δεν πάει όμως να υπάρχουν διαφορές από τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες όπως την Αθλητικό Μπιλμπάο, είτε σε προεπλογισμούς, είτε σε αξία ποδοσφαιριστών, είτε το μέγεθος αυτών των ομάδων στην γενικότητα. Όμως κάτι που δεν μετρούν ίσως οι αντιπάλοι μας είναι την παρουσία και την δυναμική που έχει η έδρα μας και αυτό μετράει σε μεγάλο βαθμό στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Μάλιστα. Απέναντι στην Μπιλμπάο, ποιος ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη της πρόκρισης, κύριε Πετρίδη, συνολικά βλέποντας και τα δύο παιχνίδια έτσι με πιο καθαρό μυαλό πλέον? Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα που φέραμε στο πρώτο παιχνίδι μας έδωσε την δυνατότητα να πιστεύουμε στο όνειρο. Οι παίκτες μετά το τέλος του παιχνιδιού του πρώτου που στο Μπιλμπάο πίστεψαν, πείσμωσαν, ένιωθαν αυτοπεποίθηση όλη την εβδομάδα και πριν το παιχνίδι με την ΑΕΛ αλλά και μετά κυρίως από το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Τους έβλεπες στην προπόνηση και συζητώντας μεταξύ τους έβλεπες ότι τους διακατήχε μια αισιοδοξία, μια πίστη. Εφάρμοσαν το πλάνο του προπονητή και νομίζω ήρθε αυτή η πολυπόθητη πρόκριση που γράφει ιστορία και για την Κύπρο αλλά και για τον Κυπριακό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, χθες κύλησαν έτσι όπως τα είχε σχεδιάσει ο προπονητής. Σας φαντάζομαι ότι και πριν τον αγώνα είχατε μιλήσει μαζί του, ξέρατε πώς σκοπεύει να χτυπήσει το χθεσινό παιχνίδι και έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε πήγαν όλα έτσι όπως τα είχε σχεδιάσει. Το στοιχείο ήταν η υπομονή και το πάθος. Νομίζω έδειξε και τα δύο στοιχεία αυτά χθες το ΑΠΟΕΛ, και υπομονή και πάθος. Ήρθε αυτό το πανέμορφο γκολ με την ωραία σέντρα που έχει βγάλει ο Γιώργος Εφραίμ και το καλό απίστευτο τέλειωμα που είχε ο Πιέρος και μετά όλα νομίζω κύλησαν καλά, έλεγχε το ΑΠΟΕΛ το παιχνίδι, αν και μετά το 2-0 προσπάθησε η Μπιλμπάο να δημιουργήσει κάποιες ευκαιρίες, όμως δεν πιστεύω ότι κινδυνεύσαν ιδιαίτερα. Φοβηθήκατε μετά την αποβολή του Πιέρου, εκεί νιώσατε ότι ίσως κάτι να στραβώσει? Να σας είμαι ειλικρινής, ήταν από τις πιο ήρεμες αγωνιστικές παρουσίες που σαν πρόεδρος, όχι γιατί ένιωθα, αλλά επειδή δεν είχαμε τίποτα να χάσουμε, δεν με άκουσε και ιδιαίτερα, πίστευα στην ομάδα, έβλεπα την εξέλιξη του παιχνιδιού και πίστευα στους ποδοσφαιριστές ότι θα τέλειωνα με ένα καλό αποτέλεσμα πρόκρισης. Όντως το να αγωνίζεσαι σε τέτοιες ομάδες με 10 ποδοσφαιριστές δεν είναι και το πιο εύκολο, αλλά έβλεπα ότι και μετά την έξοδο του Πιέρου Σωτηρίου με δεύτερη κίτρινη δεν δημιούργησε και ιδιαίτερες επικίνδυνες καταστάσεις στην αιστεία μας Μπιλμπάο και ξεκινούσε ο χρόνος με το μέρος μας. Αντιθέτως, το ΑΠΟΕΛ είχε μια ευκαιρία που μπορούσε να διευρύνει και το σκορ. Ακριβώς. Κλασική ευκαιρία, ναι. Εντάξει, όμως ας μην είμαστε και υπερόπτες και πλεονέκτες. Καλό είναι και το 2-0. Αν θυμάστε, είχα πει έστω και με μισό 0, όντας να βάλουμε ένα τέρμα, να προκριθούμε. Πετύχαμε δύο πανέμορφα γκολ, το ένα με πέναλτι, το άλλο μια εξαιρετική ενέργεια από τους ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ. Κύριε Πετρίδη, όλα καλά. Κύριε Πετρίδη, είπατε για ένα πολύ ωραίο γκολ που επετεύχθη χθες, μια προσπάθεια από τον Γιώργο Εφραίμ την οποία τελείωσε άψογα ο
Πιέρος ο Σωτηρίου. Είδαμε τον Εφρέμ να σκοράρει ένα εξίσου πανέμορφο γκολ στον πρώτο αγώνα στο Σαν Μαμές. Είδαμε Κύπρους ποδοσφαιριστές να παίζουν, να δίνουν την ψυχή τους. Παίχτες ακόμη και που δεν έχουν τόση εμπειρία, όπως ο νεαρός ο Ιωάννου. Πώς νιώθετε βλέποντας? Θα ήταν μεγάλη αδικία να μην αναφέρναμε και τους υπόλοιπους άλλους ποδοσφαιριστές. Είδαμε ένα συγκλονιστικό με Κύψες. Ναι, ναι. Τον Αστίδ. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιος διακρίθηκε. Ήταν και τα δύο παιχνίδια, έδωσαν τα πάντα που μπορούσαν των δυνάμεων τους και πράγματι αξίζουν τα συγχαρητήρια όλων μας και νομίζω πήραν το χειροκρότημα που τους άξιζε ψες. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιος έδωσε περισσότερο από τον άλλον. Είναι αυτό που κάνει το ΑΠΟΕΛ, μια ομάδα. Ήταν μια ομάδα η οποία αντεπεξέλθησε και των δύο παιχνιδιών με το καλύτερο τρόπο. Θα το πω λίγο στους Κύπριους. Ως πρόεδρος της ομάδας, πώς νιώθετε να βλέπετε αυτά τα παιδιά, τους Κύπριους ποδοσφαιριστές, να διακρίνονται και να είναι στυλοβάτες? Δηλαδή δεν τους βλέπουμε να υστερούν εναντί των συμπαιχτών τους που είναι ξένοι και έρχονται εδώ και τους θεωρούμε όλους ως μεγαλύτερα ονόματα. Πώς νιώθετε όταν βλέπετε και να σκοράρουν και να ανταποκρίνονται σε αυτού του επίπεδου τα παιχνίδια? Είναι έτσι πιο ωραίο το συνέστημα? Βεβαίως είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα να έχεις 6 Κύπριους ποδοσφαιριστές να ξεκινούν το ευρωπαϊκό σου παιχνίδι. Μπορεί να μην είχαν χθες, αλλά είχαν στον πρώτο παιχνίδι. Και να τους βλέπεις να ανταποκρίνονται, όπως έχεις πει και εσύ, εισάξια σε ονόματα. Παραδείγματος χάρη, ο επιθετικός της Μπιλπάο έχει αγωνιστική αξία γύρω στα 50 εκατομμύρια ρήτρα, μας είπαν οι διοικούντες της Μπιλπάο. Και είδαμε τον Νικόλα Ιωάννου χθες, πραγματικά τον έχει σταματήσει παντελώς. Ναι. Και ο Μερκής και ο Αρτιματάς και ο οποιοσδήποτε άλλος ποδοσφαιριστής Κύπριος που αγωνίζεται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια βλέπουμε να τα αποκρίνονται. Αλλά και στο σύνολο και οι ξένοι ποδοσφαιριστές απαρτίζουν μια ομάδα στο σύνολο η οποία ανταποκρίνεται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και ουσιαστικό και πάλι να τους συγχαρούμε. Και η επόμενη μέρα πώς σας βρίσκει? Επόμενη μέρα, αγαπητή Κατερίνα, έχουμε ένα του βαθμού δυσκολία στη Δευτέρα παιχνίδι εκτός έδρας τον Απόλλωνα. Εκεί επικεντρωνόμαστε. Η κλήρωση είναι σε μισή ώρα. Όποιος βγει, εμείς θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο καλύτερο βαθμό που θα μπορούμε και ό,τι βγει. Από εκεί και πέρα επικεντρωνόμαστε αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι μας της Δευτέρας που θέλουμε να κερδίσουμε. Πάμε στη Λεμεσό για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε για να αυξήσουμε αν είναι δυνατόν τη διαφορά από τον δεύτερο Απόλλωνα. Έχουμε τους ποδοσφαιριστές και ελπίζω να παρουσιαστούμε πανέτοιμοι με το ίδιο πάθος και αγωνιστική πειθαρχία να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Κύριε Πετρίδη, λένε ότι στα όνειρα δεν μπορεί να μπει ταβάνι πολλές φορές και όταν ο ΑΠΟΕΛ αποκλεί την ομάδα που είχε ως στόχο τον τελικό και την κατάκτηση του τροπέου, είχε βλέψεις για να φτάσει τόσο ψηλά. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι πλέον δεν μπορεί να προσδιορίσει κανείς πού θα φτάσει αυτή η ομάδα? Εντάξει, όντως η Μπιλπάο ήταν όταν πρωτοκληρωθήκαμε φάση αυτή είχαμε πει ότι δυστυχώς πέσαμε μια ομάδα που μπορεί να είναι στους 4, μπορεί να είναι στους 2 στον τελικό. Βλέποντας και τα δύο παιχνίδια, νομίζω εντάξει, δίκαια περνούμε στη δεύτερη φάση, ιδιαίτερα με το παιχνίδι ψες. Τώρα, ώσπου μπορούμε θα προχωρούμε. Αυτή είναι η τακτική που θα ακολουθήσουμε. Αν μπορούμε θα προχωρήσουμε. Δεν λέω ότι οι υπόλοιπες 15 ομάδες, νομίζω μόνο να δεις το ονόματα τρομάζεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι όλες μία και μία, ασχέτως αν υπάρχουν και κάπως υποτιθέμενες λίγο πιο αδυνατές ομάδες. Όμως είναι η 16 του Europa League. Πλησιάζοντας προς την κλήρωση, ξεκινάει η διαδικασία σε 20 λεπτά, σε μισή ώρα πιθανόν να ξέρουμε αντίπαλο. Θα σας πιέσω λίγο περισσότερο να μου πείτε ένα-δυο ονόματα. Κοιτάξτε, θέλουμε να αποφύγουμε τα εντελώς μεγαθύρια όπως η Manchester United, Ρώμα. Η Μπεσίχτας και για ιδιαίτερους λόγους, κύριε Πετρίδη. Θα ήθελα να αποφύγουμε την Μπεσίχτας. Ναι. Δεν θα ήθελα να κληρωθούμε με την Μπεσίχτας, αντιλαμβάνεστε τους λόγους. Προτιμάμε μια βέλγικη ομάδα ή ακόμα και τον Ολυμπιακό Πειραιώς που έχουμε ξαναντιμετωπίσει, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω προς Θεού. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς έχει περισσότερες εμπειρίες σε
μεγάλα σε διοργανώσεις. Όμως, επειδή έχουμε ξαναγωνιστεί, ελπίζω να μας γελάσει με μια καλή ομάδα η οποία θα μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Κύριε Πετρίδη, έχουμε...